Καλημερίζω τον πρόεδρο της Νομοσπονδίας λοιπόν δανειοληπτών καταναλωτών, τον κύριο Βαγγέλη Κρητικό. Καλημέρα κύριε πρόεδρε. Καλή σας ημέρα και σας και στους ακροατές του ραδιοφώνου σας. Κύριε πρόεδρε, θέλω να ξεκινήσω, γιατί μπορεί να φαίνεται παράλογο, αλλά έχω νομίζω μια λογική απορία. Αφού όλα τα κόμματα προεκλογικά δεν το συζητάνε, αλλά μας ανεμίζουν από ένα σχέδιο. Ωραία. Για τα κόκκινα δάνεια και τους πληστηριασμούς. Άρα εκ προημίου δέχονται ότι υπάρχει θέμα. Γιατί τα κόμματα της Βουλής δεν συμφώνησαν να παγώσουν τα πάντα και βρε αδερφέ, ό,τι αποφασίσει ο Έλληνας στην κάλπη, αυτινού το σχέδιο να εφαρμοστεί ή να τα συνθέσουν. Γιατί λοιπόν ενώ όλοι δέχονται το πρόβλημα, αφήνουν και σέρνε την κατάσταση? Διότι δυστυχώς μπροστά στο κοινωνικό και εθνικό συμφέρον επικρατεί ο άκρατος κομματισμός, θα μου επιτρέψετε. Μισό λεπτό. Υπήρξε τροπολογία που πήγε στη Βουλή πριν κλείσει για πάγωμα? Δεν υπήρξε, όχι. Δεν υπήρξε. Ούτε η αξιωματική αντιπολίτευση που έλεγε ότι θα πάρει να την καταθέσει. Κυρίως η αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία φέρει την κύρια ευθύνη για τα όσα διαμείβονται σήμερα, δηλαδή για τα όσα γίνονται σήμερα, και θα πρέπει να πάρει εκείνη την πρωτοβουλία να φέρει σχετική τροπολογία να παγώνουν οι πληστηριασμοί, δεν το έπραξε. Παρότι το είχαμε ζητήσει επισήμως από την αξιωματική αντιπολίτευση. Μάλιστα. Άρα, όλοι λοιπόν. Όλοι και η αξιωματική αντιπολίτευση που έλεγε θα φέρει την τροπολογία στη Βουλή έχουν ένα σχέδιο, αλλά μετά τις εκλογές θα δούμε και αν, για την ώρα έχουμε πληστηριασμούς. Αυτό συμβαίνει. Δυστυχώς μετά τις εκλογές δεν πρέπει να γίνει απολύτως τίποτε. Το θέμα είναι τεράστιο και εξελίσσεται και σε θέμα απώλειας εθνικής οικονομικής κυριαρχίας. Διότι όταν αυτή τη στιγμή κερδοσκοπικοί οργανισμοί funds που είναι εξωχώρια συμφέροντα και δεν γνωρίζουμε ποιοι κρύβονται από πίσω, έχουν κατασχέσει και κρατούν ισχύρας τους, δηλαδή στα χέρια τους, πάνω από 760.000 ακίνητα, και όταν όπως προαναφέρατε το 22 γίνανε περίπου 53.000 πληστηριασμοί και το 23 ο στόχος είναι να ξεπεραστούν οι 100.000 πληστηριασμοί, και όταν σήμερα που μιλάμε και χθες που μιλάμε φτωχοδιάβολοι, όπως σας αποκαλέσατε, αλλά είναι η οικογένεια του διπλανού μας, είναι η οικογένεια του συγγενή μας. Χάνουν τα σπίτια τους, πρώτες και κύριες κατοικίες, σπίτια 40, 50, 60 τετραγωνικών μέτρων. Όταν σήμερα και αύριο είναι προγραμματισμένοι πανελλαδικά πάνω από 4.500 πληστηριασμοί, όπως αντιλαμβάνεστε, το πρόβλημα είναι εκρηκτικό σε όλες τις διαστάσεις. Και στην οικονομική του διάσταση και στην κοινωνική του διάσταση. Και φυσικά και στην εθνική του διάσταση. Διότι όταν μια χώρα 11 εκατομμυρίων κατοίκων φτάσει να απολέσει πάνω από 1 εκατομμύριο ακίνητα, τα οποία θα τα κατέχουν ξένα συμφέροντα, τότε επιτρέψτε μου να πούμε ότι πραγματικά μιλάμε για απώλεια εθνικής οικονομικής κυριαρχίας. Και όταν αυτή η απώλεια εθνικής οικονομικής κυριαρχίας δεν θα αφορά μόνο ακίνητα, αλλά θα αφορά και το ελληνικό επιχειρήν. Διότι αγνοούμε το τι γίνεται με τις επιχειρήσεις. Ο πολλής κόσμος αγνοεί ότι οι εμβληματικές ελληνικές επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους περιέρχονται σε ξένα χέρια, σε ξένα funds. Δηλαδή η χώρα μας σταδιακά αφελενίζεται σε όλα τα στάδια. Μάλιστα. Κοιτάξτε κύριε πρόεδρε, εγώ δεν μπορώ πια μετά από τόσα χρόνια να πω σε οτιδήποτε λέτε, όχι το λέτε εσείς, ότι είναι υπερβολή, γιατί ο επόμενος μήνας είναι χειρότερος από αυτό που περιγράφεται. Θα σας πω όμως κάτι. Εδώ κύριε πρόεδρε, και δεν ξεφεύγω του θέματος, ένας περιπτεράς που αν τον βρεις τώρα, σε ένα χωριό με 4 εξτρά ψυγεία θα πληρώσει πρόστιμο 2.000. Στη Μύκονο, τον Άμος και το άλλο φάγαν πρόστιμο 35 εκατομμύρια και σήμερα έγινε γνωστό ότι με βάση νομοθετική ρύθμιση του 22, αν τα ξυλώσουν από μόνοι τους, το πρόστιμο θα είναι 500 ευρώ. Καταλάβατε? Δηλαδή, άνθρακες ο θησαυρός. Μάλιστα. Άρα, αντιλαμβάνομαι ότι αν για αυτά της καθημερινότητας των φτωχοδιαβόλων και των εχόντων και κατεχόντων υπάρχει αυτή η διάκριση, 500 ευρώ, το ξυλώσω μόνος μου. Πόσο θα τους στοιχήσουν δηλαδή? Και 10 χιλιάρικα και 20 και 30 και 100 χιλιάδες να ξυλώσει τις αυθαιρεσίες. Γλίτωσε το πρόστιμο 35 εκατομμυρίων. Φανταστείτε. 20 εκατομμύρια έχει ενφυλακώσει με βάση. Αυτό δεν το συζητάω καν. Ναι. Φανταστείτε λοιπόν εδώ στην κατοικία και στην επιχείρηση που λέτε τι έχει να γίνει. Δυστυχώς ο πολλής κόσμος, θα πω,
εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες, και δεν υπερβάλλω, όταν αυτή τη στιγμή είναι προγραμματισμένοι μέχρι και το τέλος του 2024 πάνω από 160.000 πληστηριασμοί, μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες οικογένειες, οι οποίες όχι κινδυνεύουν άμεσα, οι οποίες θα χάσουν τα κινητά τους. Διότι αυτή τη στιγμή η δράση των funds, των services και των εισπρακτικών μηχανισμών τους δεν ελέγχεται από πουθενά. Είναι πλήρως ασύνδετη. Οι θεσμοί δεν λειτουργούν. Εμείς απευθυνόμαστε εξωδίκως στους θεσμούς που έχουν την εξουσία και να τους ελέγξουν και να επιβάλλουν κυρώσεις. Υπάρχει τέτοιο σύστημα που μπορεί να τους ελέγξει και να τους επιβάλλει? Βεβαίωτατα. Θα αναφερθώ στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ναι. Διεύθυνση εποπτείας τραπεζικού συστήματος, διότι και τα funds και τα services εκτελούν πλέον χρηματοπιστωτικές εργασίες βάσει τις άδειες που τους χωρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αναφέρομαι στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή Υπουργείου Ανάπτυξης, που έχει και το δικαίωμα προστίμου. Αναφέρομαι στο συνήγορο του καταναλωτή, ο οποίος με βάση το πόρισμα που εκδίδει στη συνέχεια μπορούν να επιβληθούν κυρώσεις και να προσφύγει δικαστικά ο δανειολήπτης. Δυστυχώς όλοι αυτοί οι θεσμοί είναι πλήρως αδρανοποιημένοι. Το πλέον τραγικό είναι στο θέμα της δικαιοσύνης. Διότι όταν εμείς απευθυνόμαστε εξωρίκως και επισήμως στις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές και καταγγέλουμε ξέπλυμα μαύρου χρήματος συγκεκριμένα, όχι αόριστα, διαμέσου πληστηριασμών, και κοφεύουν όχι διότι το αγνοούν, διότι καλύπτουν τα συγκεκριμένα συμφέροντα. Και έχω στοιχεία για αυτό που σας λέω. Τα καλύπτουν, διότι δεν είναι δυνατόν να πηγαίνει ο κριτικός στα δικαστήρια, διότι δεν έχουν μία απόδειξη ΦΠΑ 10, 20, 100 ευρώ και να καταδικάζεται σε 20, 22 μήνες φυλάκιση με αναστολή, και στη συγκεκριμένη περίπτωση να καταγγέλουμε στους πληστηριασμούς επώνυμες, ενυπόγραφες καταγγελίες από τους δανειολήπτες, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, και να έχουν περάσει 10 μήνες, 1,5 χρόνος, 3 μήνες, και σε αγγελικές και δικαστικές αρχές να μην κάνουν το οτιδήποτε. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνεις και να απευθύνεσαι σε Έλληνες δικαστές και να σου απαντάνε «μα πρέπει να προστατεύσουμε το δίκαιο του επενδυτή». Δεν είναι δυνατόν να απευθύνεσαι σε Έλληνες δικαστές να αναστείλεις πληστηριασμούς και στις 10 αιτήσεις αναστολής και οι 10 να απορρίπτονται. Δηλαδή όλοι οι δανειολήπτες έχουν άδικο. Είναι τραγικά αυτά που συμβαίνουν στη χώρα. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, τον Άριο Πάγο, που θλίβομαι για τους αεροπαγίτες. Θλίβομαι και σε χρόνο ρεκόρ, σε 7 μέρες, να εκδίδουν απόφαση που από τις συστάσεις του Αριού Πάγου μέχρι σήμερα δεν έχει ξανά εκδοθεί απόφαση σε χρόνο ρεκόρ. Επομένως, εγώ σαν Έλληνας πολίτης δικαιούμαι να πω ότι συγκεκριμένοι κύριοι εξυπηρετούν συμφέροντα. Κύριε Πρόεδρε, έχετε πει ότι σκέφτεστε την καταφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Βεβαιότατα, οι νομικές μας υπηρεσίες το επεξεργάζονται, διότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, με τα όσα συμβαίνουν στη χώρα μας, με την πλήρη αδρανοποίηση των θεσμών, με την ανυπαρξία της ελληνικής δικαιοσύνης, έχουμε κατάφορη καταπάτηση και παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και το πρώτο στο δικαίωμα ποιο είναι? Το δικαίωμα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και συστέγαση. Ισχύει ότι οι σερβιζερ βγάζουν τεράστια κέρδη? Δηλαδή εδώ έχω μια περίπτωση που δημοσιεύτηκε με καθαρά κέρδη το 19-19 εκατομμύρια, το 22 89 εκατομμύρια. Είναι δυνατόν? Βεβαίως και είναι δυνατόν, και αυτά είναι αυτά που φαίνονται. Ναι, σωστό και αυτό που λέτε. Είναι και αυτά που φαίνονται. Γιατί αυτά που δεν φαίνονται είναι άλλα. Είναι πολλαπλάσια. Είναι πολλαπλάσια. Διότι τα funds έχουν το ακαταδίωκτο και το αφορολόγητο. Οι σερβιζερ είναι οι υποεργολάβοι. Τους εργολάβους κανείς δεν τους ελέγχει τι εισπράττουν και τι κερδίζουν και πού πηγαίνουν τα χρήματα. Είναι πολλά τα λεφτά που λέει ο λαός. Διότι όταν αυτή τη στιγμή τα funds και τα services έχουν αναλάβει 90 δισεκατομμύρια ιδιωτικού χρέους με ενυπόδειξες εγγύησεις που ξεπερνάνε τα 160 δισεκατομμύρια, αντιλαμβάνεστε ότι ο προγραμματισμός τους, αν δεν είναι να εισπράξουν το 100% των απαιτήσεων και το 50% να εισπράξουν όταν το αγοράσαν στο 5% ή στο 10% της αξίας της δανεικής συμβάσεως, μιλάμε για κέρδη, τελικά κέρδη 30 δις, 35 δις. Μου λέει εδώ ένας ακροατής να πείτε στον κύριο Πρόεδρο να μην αδικεί κόμματα.
Το ΚΚΕ κατέθεσε τροπολογία η οποία όμως δεν στηρίχτηκε. Ο φίλος ο Βασίλης μου λέει αδικεί ο κύριος πρόεδρος το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το τελευταίο νομοσχέδιο έφερε επίσης τροπολογία για πάγωμα, ωστόσο δεν είχε τη συνένεση της κυβέρνησης. Και ο φίλος ο Δημήτρης εδώ μου γράφει τροπολογία έφερε και το Πασόκ Κινάλ. Καλά, όλοι φέραν τροπολογία. Για να δείτε, ως προς τις τροπολογίες, εμείς είμαστε κάθετοι. Εμείς έχουμε προτείνει συγκεκριμένα πράγματα εάν κάποιος θέλει να επιφέρει αποτέλεσμα. Είπαμε λοιπόν, το πάγωμα είναι κάτι το αόριστο. Μαζί λοιπόν με το πάγωμα, το οποίο πιθανότατα να μην ψηφίσει από το σύνολο της Βουλής, υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία αν κάποιος δεν τα ψηφίσει, αν έρθει η τροπολογία, τότε θεωρείται ύποπτο συναλλαγής. Και είμαι συγκεκριμένος σε αυτό που λέω. Πρώτον, έχουμε ζητήσει λοιπόν από τα δύο μεγάλα κόμματα και από τα μικρότερα, τι έχουμε ζητήσει. Πρώτον, τη δημιουργία εθνικού μητρώου όπου θα κατατίθενται και θα γίνεται ονομαστικοποίηση μετοχών και μετόχων funds και services. Πολύ σημαντικό. Και θα κατατίθεται επίσης και πώς θα ενέσει των χρημάτων που επενδύουν και διακινούν. Αυτό ουδής το έφερε μαζί με την τροπολογία του παγώματος. Γιατί τι φοβούνται. Δεύτερον, ζητήσαμε, όπως συμβαίνει και με σας κύριε Σαχίνη και με μένα, που καλούμαστε να δικαιολογήσουμε και το τελευταίο ευρώ που έχουμε, το πολύ απλό. Όποιος προσέρχεται στους πληστηριασμούς σαν υπερθεματιστής για να πάρει ακίνητο από πληστηριασμούς, να προσχωμίζει τα φορολογικά του στοιχεία, να γίνεται εντελεχής έλεγχος πώς ενέσχεσαι και από την τράπεζα, και αυτό προβλέπεται από διεθνείς συνθήκες. Και όταν κλήθηκα στο ΣΥΡΙΖΑ πριν 10 μέρες, το ανέφερα. Είναι συμβατό και με την κοινοτική και με την εθνική νομοθεσία. Επομένως, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Από την τράπεζα λοιπόν που αποδεσμεύονται τα χρήματα να προσκομίζεται πιστοποιητικό καθαρότητας χρημάτων. Αυτό γιατί κανένα κόμμα δεν τα έφερε μαζί με το πάγωμα. Διότι αυτή είναι η ουσία. Πιστεύτε με ότι αν αυτά τα δύο ψηφιστούν, θα πάψουν να υπάρχουν πληστηριασμοί. Μάλιστα. Ακούστε εδώ, λέει ο φίλος ο Νίκος, θέλω να μου το σχολιάσετε γιατί έχετε εμπειρία από όλη τη χώρα, πρέπει να πω. Σε εσάς καταλήγουν τα περισσότερα. Λέει εδώ ο φίλος ο Νίκος. Για να καταλάβουμε τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα αυτή τη στιγμή και γιατί το όριο των πληστηριασμών δεν πρόκειται να τελειώσει και κανείς δεν έχει τέτοια διάθεση από όσους θεωρούνται ως κόμματα εξουσίας, συμβαίνει να κοιτάζω αγγελίες κατοικιών προς πώληση. Όλα τα μεσητικά γραφεία, λέει κύριε Πρόεδρε, ανεβάζουν αγγελίες πληστηριασμών στις οποίες μεσητεύουν για τους ενδιαφερόμενους. Οι νταβατζίδες, έτσι τους αποκαλεί, περνάνε έξω από τα σπίτια που πληστηριάζονται, βγάζουν φωτογραφίες στους εξωτερικούς χώρους, συνήθως μέσα από αυτοκίνητα, για να μην τους αντιληφθούν οι ιδιοκτήτες και τις ανεβάζουν στα sites αγγελιών. Υπάρχει λοιπόν, λέει κύριε Πρόεδρε, μια ολόκληρη μπίζνα που εμπλέκονται μεγάλα και μικρά ψάρια και αυτό κινεί την πεθαμένη οικονομία της χώρας. Είναι έτσι? Θα σας πω ότι αυτό δεν κινεί την πεθαμένη οικονομία της χώρας. Αυτό ξεπλένει το μαύρο χρήμα. Και προσέξτε τώρα, αυτό που είπε ο κρατήσεις έχει απόλυτο δίκιο. Όμως το θράσος έχει ξεπεράσει τα όρια. Εμείς έχουμε δεκάδες καταγγελίες όπου χτυπάνε τα κουδούνια του κόσμου στις οικογένειες και τους λένε θέλουμε να μπούμε να δούμε και να φωτογραφίσει το σπίτι σας επειδή βγαίνει σε πληστηριασμό χωρίς καν να έχει κοινοποιηθεί συγκεκριμένη οικογένεια ακόμα το πρόγραμμα πληστηριασμού. Υπάρχουν μεσητικά γραφεία τα οποία ανεβάζουν σπίτια ότι βγαίνουν σε πληστηριασμό χωρίς καν ακόμα να έχει αναγγελθεί επίσημα ο πληστηριασμός. Επομένως εδώ έχουμε μια σειρά κακουργηματικών πράξεων, διότι αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Πώς λοιπόν όλοι αυτοί οι κύριοι, όλο αυτό το κύκλωμα και από πού γνωρίζει τα στοιχεία αυτά? Από τους funds, από τους services και από τις εσωτερικές υπηρεσίες των τραπεζών. Επομένως μιλάμε για ανταλαβέρι, θα το πω λαϊκά, μιλάμε για μίζες, μιλάμε για προμήθειες, μιλάμε για πολλά πράγματα. Και ξαναερωτώ, πού είναι οι δικαστές και οι εισαγγελείς, πού βρίσκονται? Πείτε μου, την ίδια εικόνα έχετε και για τις επιχειρήσεις? Βεβαιότατα. Μάλιστα. Διότι... Ακριβώς την ίδια εικόνα. Ακριβώς τα ίδια πράγματα συμβαίνουν. Χθες μόλις μας πήραν τρεις οικογένειες τηλέφωνο. Πηγαίναν και τους χτυπούσαν και τα κουδούνια. Μας έναν έκπληκτοι ότι θα βγει το σπίτι τους σε πληστηριασμό από αυτούς που βγαίναν για να δούνε τα συγκεκριμένα ακίνητα. Και μάλιστα δύο μεσητικά γραφεία είχαν ανεβάσει φωτογραφίες των σπιτιών πριν καν εκδοθεί το πρόγραμμα πληστηριασμού. Μάλιστα. Δηλαδή αυτό δεν φωνάζει
ότι εδώ πέφτουν μίζες, προμήθειες, μαύρο χρήμα. Δηλαδή ένας ολόκληρος σκοτεινός κόσμος διαφθοράς. Λέει εδώ ο φίλος ο Βασίλης. Κύριε Πρόεδρε, λέει, η παρούσα κυβέρνηση κυβερνά 4 χρόνια. Δεν έχει εκθρέψει το σύστημα των πληστηριασμών φέρνοντας νέο πτωχευτικό. Εντάξει, προηγούμενοι γι' αυτό τους καταδικάσαμε το 19. Τούτοι εδώ δηλαδή τι άλλαξαν προς το καλύτερο, μπορείτε να μας πείτε, λέει. Θα σας πω ότι δεν άλλαξαν απολύτως τίποτε προς το καλύτερο, οχυρωμένοι πίσω από ένα βασικό επιχείρημα. Διότι συνδιαλέχθηκα με όλους τους αρμόδιους υπουργούς. Και το επιχείρημα τους είναι ότι αυτά αποτελούν μνημονιακές δεσμεύσεις της χώρας που υπέγραψε η προηγούμενη κυβέρνηση και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε παρά μόνο πολύ μικρές βελτιώσεις. Αυτό είναι το βασικό τους επιχείρημα, το οποίο βεβαίως είναι έολο. Και γιατί είναι έολο? Διότι στο πτωχευτικό εμείς προτείναμε το εξής. Προτείναμε να υπάρχει η υποχρεωτικότητα. Τι σημαίνει η υποχρεωτικότητα? Ότι αν ο κριτικός προσφύγει στην πλατφόρμα, ναι, του εξωδικαστικού για να ρυθμίσει σε 240 ή 440 δόσεις αντίστοιχα για οφειλές προς δημόσιο και funds και services, το funds ή το services δεν υποχρεούται καν να σου απαντήσει ή να προσθέλθει. Και μέχρι στιγμής η πρακτική τους ποια ήταν? Όταν εγώ πήγαινα με όλη την καλή προδιάθεση να πληρώσω αυτά που μπορώ και να ρυθμίσω, εκείνοι αντί να προσέλθουν μου στέλνανε προγράμματα πληστηριασμών και κατασχέσεων. Είπαμε λοιπόν στην κυβέρνηση ότι από τη στιγμή που κάποιος πάει στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού και κάνει κλήση, αυτόματα να παγώνουν όλες οι διαδικασίες μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και να υποχρεούται το funds και το services να προσέλθει, να υποχρεούται να διαπραγματευτεί και βεβαίως κάναν το δεύτερο σκέλος που δεν θεραπεύει το πρόβλημα, να υποχρεούται να απαντήσει εγγράφως γιατί δεν συνεννοεί στο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών που δεν αποβάλλει ο δανειολήπτης. Θέλω να κλείσουμε σήμερα, θα το επαναφέρουμε, δεν το αφήνουμε, προεκλογικά θα υπάρχει αυτό, αλλά θέλω να κλείσουμε ρωτώντας σας, επειδή όποιον και αν επιλέξει ή όποιος και αν επιλέξει ο ελληνικός λαός, δεν το ξέρω αυτό, αντιλαμβάνομαι ότι από την επαύριο της κάλπης, 22 Μαΐου, ναι, ή από την επαύριο της επόμενης κάλπης αν έχουμε, δεν θυμάμαι τώρα αν θα πέφτει Ιούλιος ή Αύγουστος, δεν έχει σημασία, το πρόβλημα θα είναι εδώ, δεν θα έχει φύγει. Μπορεί να ανακοπεί, κύριε Πρόεδρε, η κατάσταση αυτή? Για να ανακοπεί θα πρέπει να υπάρξει, θα πω, εθνική και κοινωνική συνεννόηση σε πανελλαδικό επίπεδο. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό για να τύχει κομματικής εκμετάλλευσης, όπως προαναφέρατε. Τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Τα βήματα που πρέπει να γίνουν είναι συγκεκριμένα. Πρέπει λοιπόν όλα τα κόμματα, εντός και εκτός Βουλής, και οι κοινωνικοί φορείς να συνενέσουν και να ομονοήσουν. Εμείς δεν υποστηρίζουμε κανένα στρατηγικό κακοπληρωτή. Αυτή είναι συγκεκριμένη. Και θα σας αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να δείτε πώς καταδιώκουν, όπως τους είπατε, τους στοχοδιάβολους και πώς καλύπτουν τους μεγαλοφιλέτες. Υπάρχει λοιπόν μεγάλο επιχειρηματία στο χώρο του τουρισμού, στο χώρο του Αιγαίου, ο οποίος χρωστάει 180 εκατομμύρια ευρώ. Το τονίζω αυτό, 180 εκατομμύρια ευρώ, έχει να πληρώσει δόσεις πάνω από μια δεκαετία, κατέχει ακίνητα αξίας πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ, τουριστικά ακίνητα, το όνομά του φιγουράρισε και στη λίστα Λαγκάρτ, με δεκάδες εκατομμύρια που είχε βγάλει στο εξωτερικό, και ο κύριος αυτός είναι αλόβητος. Όμως, σε μια γυναίκα χθες, με ένα σπίτι 50 τετραγωνικών μέτρων του 80, πήγαν τα φάτς και τα σέρουστες και τους το πήρανε. Ενώ εκκρεμούσε και η απόφαση έκθεσης για να υπακτεί στο νόμο Κατσέλη. Αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα του σήμερα. Και ο συγκεκριμένος κύριος λοιπόν θα σας πω ότι έχει συνδιαλλαγή και με το ΣΥΡΙΖΑ και με τη Νέα Δημοκρατία. Το τι εννοώ, γνωρίζουν οι παρικούντες εν την Ιερουσαλήμ. Εσείς για να το λέτε, ξέρετε πολύ καλά τι λέτε. Δύο ερωτήματα ακροατών, με αυτά θα κλείσω. Ο φίλος ο Κούλης από το Southampton λέει: καλημέρα στον κύριο κριτικό. Οι εξωφρενικές τιμές που εμφανίζονται στα ενίκια θα μπορούσαν, λέει κύριε Πρόεδρε, να προέρχονται από μια πλασματικά αυξημένη αγορά για να θησαυρίζουν κάποιοι με πληστηριασμούς και όχι μόνο? Θα σας πω ότι ο ακροατής από το Southampton έχει δίκιο. Με ποια έννοια? Ότι αυτή τη στιγμή στη χώρα μας υπάρχει έλλειψη κατοικιών, έλλειψη στέγης. Πού οφείλεται αυτή η έλλειψη στέγης? Σε δύο παράγοντες.
διότι υπάρχουν πρώτον κάποιοι που μαζεύουν τα ακίνητα, και αυτοί είναι τράπεζες, fan services, τα μαζεύουν. Mm-hmm. Όταν αυτή μόνο η κατηγορία έχει στα χέρια της πάνω από 740.000 ακίνητα, εκ των οποίων τα 300.000 είναι κατοικίες, αυτό λέει πάρα πολλά πράγματα. Και δεύτερον, ο δεύτερος παράγοντας είναι το Airbnb, το οποίο περίπου 80.000 ακίνητα έχουν φύγει από τη μακροχρόνια μίσθωση και έχουν πάει στη βραχυχρόνια μίσθωση ανεφόρων. Δηλαδή κάνουν αθέμητο ανταγωνισμό σε νόμιμες επιχειρήσεις ξενοδοχειακές, επιβλωμένων δωματίων, ενοικιαζομένων διαμερισμάτων κλπ. Και γιατί γίνεται αυτό? Διότι πάρα πολλά ακίνητα από αυτά που κατάσχονται και τα παίρνουν τα φάτς και τα σέρβισες, στη συνέχεια τι τα κάνουν? Τα μετατρέπουν σε ακίνητα βράχυχρόνιας μίσθωσης, σε Airbnb. Εάν λοιπόν πάτε και κάνετε μια βόλτα γύρω από την Πισόλου, στους Δήμους, γύρω από την περιφέρεια του Ελληνικού, όπου γίνεται αυτή η δίθεν εμβληματική επένδυση, το δίθεν μπορώ να το εξηγήσω πάρα πολύ εύκολα γιατί το λέω, θα δείτε ότι χιλιάδες ακίνητα που κατάσχονται και εκπληστηριάζονται, τα παίρνουν εταιρείες, τα μαζεύουν και τα μετατρέπουν σε Airbnb. Γιατί? Διότι όταν εκεί θα έρχονται οι Σαουδάραβες και οι Άραβες από τη Μέση Ανατολή, μία βραδιά στο Airbnb μπορεί να κοστίσει και 800 και 1000 ευρώ. Επομένως, βεβαιότατα, τεχνιέτος είναι ανεβασμένες οι τιμές. Ναι, εντάξει, αλλά εσείς λέτε η δίθεν εμβληματική, θα σας μαλώσει ο Υπουργός Αναπτύξεως που πάει εβδομάδα παραβδομάδα εκεί και δείχνει. Εγώ με τον αγαπητό Υπουργό Ανάπτυξης είμαι διατεθειμένος με όρους οικονομίας και με νούμερα, διότι εγώ μιλάω πάντα με νούμερα και με στοιχεία, να μας επεξηγήσει και να τα βάλουμε κάτω, να δούμε πού πραγματικά θα ωφεληθεί η ελληνική οικονομία και η ελληνική κοινωνία από συγκεκριμένη επένδυση. Μάλιστα. Να κλείσω με το φίλο το Σάκη. Επειδή λέει έχει μια γενική θεώρηση των πραγμάτων ο κύριος Κρητικός, θέλω να το ρωτήσω, ακόμη και αν σβήσουμε όλα τα χρέη του Κοσμάκη, μακάρι λέει να συνέβαινε αυτό, αν δεν μπει ένα ψηλό αφορολόγητο για την οικογένεια, πάλι μια τρύπα στο νερό δεν θα κάνουμε σε τρεις μήνες, λέει, πάλι χρεωμένος δεν θα είναι ο κόσμος? Το βλέπει έτσι ο κύριος Πρόεδρος? Θα σας πω ότι για το αφορολόγητο φυσικά και συμφωνώ, και το αφορολόγητο έχει και μια άλλη όψη, εθνική όψη, και αναφέρομαι στο δημογραφικό. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει υψηλό αφορολόγητο και για όλες τις οικογένειες τεχνοποιούν και έχουν πάνω από 2 και 3 τέχνα. Φυσικά και το αφορολόγητο είναι ένα όπλο και προστασίας του εισοδήματος των νοικοκυριών, αλλά και ενίσχυσης του δημογραφικού, δηλαδή του πληθυσμού της χώρας μας που συγκεκρινώνεται. Διότι αυτή τη στιγμή μου έρχονται στο γραφείο μου εκατοντάδες νέα ζευγάρια από 25 μέχρι 50 χρονών, τα οποία μου λένε πώς εγώ να κάνω ένα παιδί, πώς εγώ να κάνω παραπάνω από ένα παιδί, όταν έχω την τράπεζα να με κυνηγάει, το φαντς να με κυνηγάει, την εφορία να με κυνηγάει, τα ασφαλιστικά ταμεία να με κυνηγάνε και εγώ να έχω υπό πολλαπλάσιο εισόδημα από τους συμφιλίους μου, όχι γιατί φταίω, αλλά γιατί χρεώθηκα σε εποχές που είχα πολλαπλάσια εισοδήματα και μπορούσα να αντιπεξέρχομαι. Και τώρα είμαι απροστάτευτος. Και κάτι τελευταίο, η άποψη λέει εδώ ο Νίκος του κυρίου Προέδρου, τον παρακαλώ πολύ, για τη χρυσή βίζα και την αλλαγή προς τα πάνω του ελάχιστου ποσού επένδυσης, τα 500.000 ευρώ. Πιστεύει πως θα κάνει καλύτερη την κατάσταση στη μέση ενοικίων και πωλήσεων ή απλώς θα τις πρόξει προς τα πάνω, αφού και πάλι θα βρεθούν κάποιοι που θα μπορούν να τα διαθέσουν? Και αν αυτό επηρεάζει όλα τα ακίνητα ή μόνο τα φιλέτα? Θα σας πω ότι είμαι κάθετα αντίθετος στο καθεστώς χορήγησης της χρυσής βίζας. Το ότι ανέβηκε το όριο στις 500.000 ευρώ δεν θα επηρεάσει καθόλου αυτούς που επιθυμούν να προσθέτουν και να πάρουν τη χρυσή βίζα, διότι μιλάμε για πολλά εκατομμύρια ευρώ που ο καθένας από αυτούς διαθέτει και τα οποία πολλά από αυτά δεν είναι νόμιμα, το τονίζω αυτό το πράγμα, δεν είναι νόμιμα, είναι αδιαφανή από πού προέρχονται. Με βάση λοιπόν το καθεστώς της χρυσής βίζας, υπάρχει, θα σας πω, ένας Κινέζος στην Αθήνα που έχει αγοράσει περίπου 2.500 ακίνητα. Η χρυσή βίζα λοιπόν δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα και τα ωφέλη της είναι υποπολαπλάσια από τα προβλήματα που δημιουργεί. Προβλήματα στέγασης, προβλήματα απώλειας εθνικής οικονομικής κυριαρχίας, διότι όταν αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα, στα μεγάλα αστικά κέντρα, θα σας πω, ένα διαμέρισμα του 80-40 τετραγωνικών μέτρων έχει φτάσει να νοικιάζεται σε μικροαστικές περιοχές 600 και 700 ευρώ, πώς ένα ζευγάρι, μια οικογένεια που παίρνει 1.200 ευρώ εισόδημα θα μπορέσει να επιβιώσει? Πώς?
Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για μια φορά ακόμη και κυρίως γιατί απαντάτε στους ακροατές απευθείας. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, βεβαίως. Καλή συνέχεια.